Στην κορυφή το παλάτι του Μήνου, αυτόν τον τίτλο έχουμε βάλει, καθώς 575.921 επισκέπτες βρέθηκαν, πέρασαν τις πύλες του αρχαιολογικού χώρου κατά τη διάρκεια του Γενάρη μέχρι τον Αύγουστο του 2022, στοιχεία Οκταμήνου. Έχουμε ένα ποσοστό αύξησης 121,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021. Ωστόσο βέβαια, αυτό που έχω να σημειώσω είναι ότι μην ξεχνάμε ότι το 2021 οι πύλες των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων άνοιξαν από το Μάιο και μετά, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι φυσικό επακόλουθο να καταγράφεται μια τόσο μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2021. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια βασικά στοιχεία στα οποία θα σταθούμε και θέλω ευθύς αμέσως να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Παπαδάκη με την ιδιότητα του Προέδρου Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης Σαντορίνης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά, κύριε Παπαδάκη. Ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε, έχουν δημοσιοποιηθεί τα τελευταία 24 ώρες και επιβεβαιώνουν αυτή τη δυναμική των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης, αυτή τη δυναμική συγκεκριμένα της Κνούσου. Θα συμφωνήσω ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε μια ανωδική πορεία. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε εξίσου καλά και το 2023, γιατί σίγουρα οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν και αυτοί όλη τη σημασία τους. Εγώ θα το πήγαινα και λίγο παραπάνω και ίσως να δοθεί και ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε και λίγο πιο μετά. Ναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εμπειριών τις οποίες μπορεί να αποκομίσει ο κάθε επισκέπτης του νησιού μας. Ζητούν ξεναγούς, ζήτησαν ξεναγούς αυτό το οκτάμινο Γενάρης-Αύγουστος του 2022. Κυρίως οι ξένοι επισκέπτες οι οποίοι βρέθηκαν στην Κνωσό, βρέθηκαν στην Κρήτη, ζητούν το κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε, πλέον επειδή είμαστε και στην εποχή του διαδικτύου, όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επισκεπτών οι οποίοι έρχονται και υποψιασμένοι και πιο ψαγμένοι κτλ. Αρκετοί από αυτούς, όπως καταλαβαίνετε, θέλουν να επισκεφτούν τους αρχαιολογικούς χώρους και να τους γνωρίσουν σωστά και όπως πρέπει, με ένα σωστά εκπαιδευμένο επαγγελματία. Υπήρχε λοιπόν, θεωρώ, φέτος μία αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση για τους ξεναγούς. Και να αναφέρουμε επίσης, νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε, ότι μην ξεχνάμε ότι φέτος είχαμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση αναφορικά στον αριθμό, της κουραζιέρας, τα κουραζιερόπλαια τα οποία ήταν γενικότερα στην Κρήτη. Το οποίο και αυτό έχει σίγουρα βοηθήσει στο να αυξηθεί η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων. Εστιάσαμε λίγο στο ποσοστό, στους αριθμούς, δηλαδή στους επισκέπτες που βρέθηκαν, έκοψαν εισιτήριο και εισήλθαν στην Κνωσό, για παράδειγμα. Από ποιες εθνικότητες, η καταγωγή τους, από ποιες αγορές προήλθαν? Κοιτάξτε, φέτος και παραδοσιακά είχαμε ένα μεγάλο αριθμό Γερμανών, είχαμε αρκετούς Γάλλους, οι Άγγλοι βεβαίως ήταν και αυτοί εδώ, Πολωνούς είχαμε αρκετούς. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν και κάποιες άλλες εθνικότητες οι οποίες με την κατάσταση την οποία συνεχίζεται δεν ήρθαν φέτος και τα παλαιότερα χρόνια ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της τουριστικής υπόθεσης, να το πω έτσι. Μιλά προφανώς για τους διάφορους ρωσόφωνους. Δεν θυμάμαι 100%, θυμάμαι ακριβώς τα στοιχεία τα επίσημα, αλλά παραδοσιακά, όπως σας είπα, οι Γερμανοί ήταν πάντα το νούμερο ένα. Οι Γάλλοι είχαν μια πολύ μεγάλη δυναμική και τα τελευταία χρόνια βεβαίως η πολωνική αγορά είναι αυτή η οποία νομίζω ότι ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Ξεκινήσατε και είπατε ότι να σταθούμε λίγο και στα βιώματα, σωστά, των επισκεπτών που έρχονται και περνούν και έρχονται σε επαφή με τους αρχαιολογικούς χώρους, την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Τι είναι αυτό το οποίο τους εντυπωσιάζει? Κοιτάξτε, μία επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό χώρο δεν είναι μία απλή παροχή πληροφοριών. Αυτά μπορεί να τα πάρει ο καθένας και με έναν τουριστικό οδηγό, να το διαβάσει ή δεν ξέρω και εγώ με κάποιον άλλο τρόπο να κάνει την περιήγησή του. Όταν τον συνοδεύει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί για αυτό το πράγμα, γνωρίζει, κάνει την επίσκεψη βιωματική. Και αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που θα αποκομίσει ο επισκέπτης, αυτό που θα κρατήσει, αν θέλετε, πέραν από τις πληροφορίες που θα του δοθούν. Η καλή εμπειρία που είχε, το βίωμα, θα του γίνει βίωμα. Η καλή εμπειρία λοιπόν που είχε στην επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου και όχι μόνο στον αρχαιολογικό χώρο, γενικότερα και σε οποιοδήποτε αξιοθέατο ή σημείο ενδιαφέροντος, όμορφη πόλη και τα λοιπά του νησιού μας. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, εστιάζουμε στο θετικό πρόσημο. Γιατί πίσω από τις αυξημένες αφίξεις και επισκέψεις, τι κρύβεται? Κρύβονται και έσοδα, κρύβονται και κέρδη. Έχουν στηριχθεί
όπως θα έπρεπε να στηριχθούν αυτοί οι αρχαιολογικοί χώροι από την πλευρά της πολιτείας και στο κομμάτι των υποδομών, στο κομμάτι της προσβασιμότητας. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα μπορούμε να πάμε, να πάμε και πολύ καλύτερα, να το πω έτσι. Από όσο μπορώ να γνωρίζω, αυτή τη στιγμή τρέχουν διάφορες μελέτες για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Αναφέρομαι λίγο παραπάνω στην Κνωσό, χωρίς να σημαίνει ότι μόνο η Κνωσός είναι αυτή η οποία έχει ανάγκη χρηματοδότησης ή ενίσχυσης. Είναι και άλλοι χώροι, όπως παραδείγματος χάρη Φεστός, εν δυνάμει ίσως η Σπιναλόγγα, που εννοείται θα πρέπει όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι να χρηματοδοτηθούν έτσι ώστε το καλό να γίνει ακόμα καλύτερο. Στην Κνωσό συγκεκριμένα, όσο μπορώ να γνωρίζω, γίνονται μελέτες έτσι ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα και να διορθωθούν τυχόν προβλήματα τα οποία υπάρχουν, για να γίνει ακόμα πιο εύκολη η προσέλευση και η επίσκεψη των επισκέπτων, να το πω έτσι. Μάλιστα. Τι να πούμε, μιλάμε βέβαια, θέλω ένα γρήγορο σχόλιο, εστιάζουμε λίγο στην καλοκαιρινή περίοδο, θέλω λίγο να εστιάσουμε και στη χειμερινή. Τι σκηνικό επικρατεί, υπάρχουν επισκέψεις, παραμένουν ανοιχτοί, συνήθως έχουμε να κάνουμε με εσωτερικό τουρισμό? Οι αρχαιολογικοί χώροι σε γενικές γραμμές στην περίοδο αυτή είναι ανοιχτοί με χειμερινό, να το πούμε κάπως έτσι, ωράριο. Δηλαδή βαριά κατά τις 3 η ώρα είναι κλειστοί περισσότεροι. Μιλάμε για τους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους. Μιλάω γενικά έτσι. Οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν να επικοινωνήσουν με τον αρχαιολογικό χώρο που επιθυμούν να επισκεφτούν. Είχαμε μέχρι πριν από λίγο καιρό αρκετά σχολεία τα οποία έρχονταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Υπήρχαν και αρκετές σχολικές εκδρομές από την Κρήτη που επισκέπτονταν αρχαιολογικούς χώρους κτλ. Και να μην ξεχνάμε βέβαια και την Κρουαζιέρα, η οποία συνεχίζεται ακόμα. Λίγο πριν την έναρξη του καινούργιου χρόνου. Σωστά. Και θα συνεχιστεί και με τον πρώτο μήνα, κατά τον πρώτο μήνα του νέου έτους. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά σας και καλές γιορτές πολύ. Να είστε καλά, καλές γιορτές.